Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε. 14 Φλεβάρι, ημέρα αφιερωμένη στους ερωτευμένους. Όλα κινούνται σε ένα διαφορετικό ρυθμό. Σε ένα τέτοιο ρυθμό αγάπης και έρωτα κινείται και η εμπορική αγορά της Ναυπάκτου, με τα καταστήματα να έχουν στολίσει τις βιτρίνες τους στα κόκκινα. Ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία, κοσμηματοπολία, καταστήματα παιχνιδιών, καταστήματα περιποίησης προσώπου, καλλιντικών, ενδυμάτων αλλά και εσωρούχων έχουν την τιμητική τους, καθώς υποδέχονται από νωρίς τους ερωτευμένους να πάρουν έστω ένα μικρό δώρο για να το προσφέρουν στο αγαπημένο τους πρόσωπο, όπως είδηστε τη μέρα αυτή. Και μπορεί η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου να είναι ξενόφερτη, όμως η εμπορική αγορά τα τελευταία χρόνια την έχει αγκαλιάσει, βλέποντάς την ως μια αφορμή για αγορές. Πολλοί περιμένουν αυτή τη γιορτή με αγωνία για να μοιραστούν δώρα, αισθήματα και ρομαντικές στιγμές με το τέρι τους. Άλλοι πάλι την αντιμετωπίζουν σαν μια ιδανική αφορμή να γνωρίσουν νέα άτομα, ενώ κάποιοι ακόμα επιλέγουν να μην τη γιορτάσουν καθόλου. Οι απόψεις είναι πολλές, όσες και οι μορφές του έρωτα. Όπως και να νιώθουμε για τη γιορτή των ερωτευμένων, όποτε και να επιλέξουμε να γιορτάζουμε τον έρωτα και την αγάπη, το γεγονός που παραμένει σταθερό και ακλόνητο στα χρόνια είναι ένα. Ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Εννοείται. Εμείς οι παλιές ξέρουμε, τους προσέχουμε. Για απόψε το βράδυ έχετε μάθει κάτι διαφορετικό για τον Βαλεντίνο σας. Εννοείται. Φυσικά και περνάει, εννοείται. Για απόψε το βράδυ έχετε μάθει κάτι διαφορετικό. Σήμερα, ναι, λέω να κάνω κάτι διαφορετικό. Ένα ρομαντικό δείπνο είναι αυτό που οι περισσότεροι θέλουν να απολαύσουν το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου. Ευκαιρία για φλερτ με το έτερο νήμιση, ερωτικά μαγειρέματα. Φυσικά, μπορείτε να επιλέξετε ένα ρομαντικό εστιατόριο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα πιο ερωτικό από το να προετοιμάσετε μαζί το δείπνο που θα απολαύσετε υπό το φως των κεριών και χαλαρής μουσικής. Ρίξε το ψάρικο στο φούρνο, πλακή. Πριν σε πλακώσω στις γρήγορες. Πρώτα όλοι το φαγητό κοιτάνε, δεν κοιτάνε τα υπόλοιπα. Και γιατί όχι μαζί με το λουλούδι να συνδυαστεί και ένα κοψίδι. Πιφτέκια, ταρτάκια κρεατικών, παλομπριζόλες και φιλέτα σε σχήμα καρδιάς είναι μόνο κάποια από όσα ετοίμασε για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το κρεοπωλείο Δούρος. Βλέπετε σήμερα που είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τους ερωτευμένους να έρχονται να αγοράζουν οι καταναλωτές κάτι το διαφορετικό. Έρχονται βεβαίως και έρχονται, ψωνίζουν κάτι διαφορετικό, ζητάνε το κάτι διαφορετικό. Προσπαθούμε να τους καλύψουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία φωλιά με κοιμά μοσχαρίσιο, μουστιριών, μπέικον και καραμελωμένο κρεμμύδι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, απολαυστικό, τέλειο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε το κότσι χοιρινό κοτσάκι με τυρί και πιπεριά φλωρίνης. Χώρος για γλυκό μετά το φαγητό υπάρχει πάντα. Η σοκολάτα επίσης αποτελεί συνώνυμο της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, με τους ερωτευμένους να επιλέγουν κουτάκια με σοκολατάκια, θεματικές τούρτες, σε ρόζι κόκκινο χρώμα, φράουλες βουτυγμένες σε σοκολάτα για να γλυκάνουν τους συντρόφους τους. Μετά το φαγητό θέλουν και το γλυκάκι τους. Έχουμε διάφορες καρδιές σε σχήματα μεγάλα, μικρά και παστούλες. Πιστεύω όλοι οι ερωτευμένοι να έρθουν να δοκιμάσουν τις διάφορες γεύσεις και είναι μια οικονομική λύση. Έχουμε τη Λίλα Πάουζ, σπέκιουλους, σοκολατίνα, μπουένο, της Red Velvet. Χωρίς γλυκό δεν κάνουμε. Φυσικά και περνάει από το στομάχι. Ένα ωραίο γεύμα με ένα πολύ ωραίο γλυκό και ένα πολύ ωραίο μπουκάλι κρασί. Είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω. Τα τελευταία χρόνια και τα ψητοπόλια έχουν περάσει στο επιθετικό μάρκετινγκ, ετοιμάζοντας για όλους τους ερωτευμένους ξεχωριστά μπουκέτα που αντί για τα παραδοσιακά τριαντάφυλλα περιέχουν πιτόγυρα. Το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου ανήκει στους ερωτευμένους. Όπως και να έχει αυτή η μέρα, είναι μια καλή αφορμή να αναζωογονηθούν συναισθήματα, να περάσετε όμορφα με το τέρι σας, να χαλαρώσετε, να αγαπηθείτε. Εσείς, γιατί εμείς οι υπόλοιποι περιμένουμε την Τσιγκνοπέμπτη.